Η ελληνική κατάρρευση συνεχίζεται. Ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται, ανεξαρτήτως του ποιος είναι υπουργός οικονομικών. Είναι απλό. Το 2010 το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε και η Ευρώπη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ελλάδα προσπάθησαν να το καλύψουν μέσω του μεγαλύτερου δανείου στην ιστορία που εξασφαλίστηκε με τον όρο της σκληρής λιτότητας στα εισοδήματα. Αυτή είναι η συνταγή της καταστροφής. Και η καταστροφή είναι σε εξέλιξη. Η δική μου δουλειά ήταν να εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, βάσει λαϊκής εντολής, στους θεσμούς που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη, την Ουάσιγκτον, και να τους διαμηνήσω πως η διαιώνιση της κρίσης που τάχα έχει λυθεί πρέπει να λάβει τέλος. Δεν ήθελαν όμως να ακούσουν. Προκάλεσαν ασφυξία στην κυβέρνηση και η ύφεση συνεχίζεται. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος για την Ελλάδα. Όχι για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Η Ευρώπη καλύπτει το χάος που η ίδια προκάλεσε. Είχαμε χρεοκοπία. Υπήρξε μια σκόμπιμη απόπειρα συγκάλυψης, σαν να επρόκειτο απλώς για πρόβλημα ρευστότητας. Όταν δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου και προσποιείσαι πως μπορείς, κάνοντας ανάληψη από την πιστωτική σου, αυτό δεν θα έχει αίσιο τέλος. This is not going to end well. But either way, those are the rules. Όπως και να έχει, αυτή είναι η κανόνα του παιχνιδιού. Όχι, δεν είναι. Αν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει μέλος της Ευρώπης, πρέπει να υπακούει τους ίδιους κανόνες όπως οι υπόλοιποι. Αν ισχύει αυτό που λέτε, η Ευρώπη είναι καταδικασμένη. Γιατί αυτοί οι κανόνες αντιτίθενται στη λογική. Δεν είναι δυνατόν να αποδεκτώ πως οι κανόνες ορίζουν να πάρουμε πιστωτική για να πληρώσουμε δάνειο. Αν αυτοί είναι οι κανόνες, η Ευρώπη είναι τελειωμένη. Δεν είναι όμως αυτοί οι κανόνες. Δεν είναι θεόσταλτοι κανόνες. Οι κανόνες φτιάχνονται από εκλεγμένους πολιτικούς που υπηρετούν τη θέληση των Ευρωπαίων προς το συμφέρον των Ευρωπαίων. In the interest of Europeans. Οπότε η ιδέα των πέτρινων πλακών που ήρθαν από το βουνό με τις 10 εντολές και τις δεχόμαστε ως έχουν, ιδίως όταν είναι μη εφαρμόσιμες, είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Προβλέπετε το μέλλον της Ελλάδας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως σε 10-20 χρόνια από σήμερα? Μιλάτε με ένα φλογερό, ένα φανατικό ευρωπαϊστή. Προσφάτως, κάποιοι από εμάς δημιουργήσαμε τον DiEM, το Ευρωπαϊκό Κίνημα για τη Δημοκρατία. Αν η Ευρώπη διασπαστεί, γιατί έφυγε η Ελλάδα ή η Βρετανία ή οποιοδήποτε άλλος, παρεμπιπτόντως, αν κάποιος φύγει, αυτή η διαδικασία απεμπλοκής θα είναι αποτρόπαια. Αν λοιπόν η Ευρώπη διασπαστεί περαιτέρω, θα δημιουργήσει τρομακτικές συνθήκες για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Κανείς δεν θα υποφεληθεί από αυτό πλην των ξενοφοβικών, των υπερεθνικιστών και των εχθρών της δημοκρατίας. Πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα μεταξύ ημών και των δανειστών όσο ήσασταν ακόμα υπουργός οικονομικών? Επιτρέψτε μου να σας πω πως το ζήτημα δεν είναι οι προσωπικές σχέσεις. Με τον Wolfgang Schäuble, για παράδειγμα, είχα πάντα καλές σχέσεις. Θα τις αποκαλούσε θερμές. Το πρόβλημα ήταν άλλο. Πως η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως προείπα, υποκρίνονταν και παρέτειναν την κρίση. Ήταν σαν παιδιά σε άρνηση. Δεν ήθελαν να αποδεκτούν πως τα είχαν θαλασσώσει, πως δίνοντας περισσότερα δάνεια σε μια χρεοκοπημένη κυβέρνηση, επιδίνωνε την κατάσταση και έπρεπε να δοθούν ακόμη περισσότερα δάνεια και κάπου εκεί βρέθηκα να τους λέω πως δεν παίζω το παιχνίδι.